Εκατοντάδε χιλιάδε Παλαιστίνοι συνεχίζουν να φεύγουν από τη Ράφα στο νότιο τμήμα τη Λωρίδα τη Γάζα, όπου απειλείται η Ισραηλινή χερσαία επίθεση ευρεία κλίμακα. Εκφράζοντα ανησυχία για την τύχη του άμαχου πληθυσμού, μεταξύ άλλων, οι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική, ο πιο βασικό σύμμαχο του Ισραήλ, τονίζουν πω αντιτίθενται σε τέτοια επιχείρηση στην πόλη που μετατράπηκε σε απέραντο καταβλισμό εκτοπισμένων. Την ίδια ώρα, θολό παραμένει το τοπίο όσον αφορά το μέλλον των έμεσων διαπραγματεύσεων για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός έπειτα από 7 και πλέον μήνες πολέμου. Η ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή είναι σε οριακό σημείο, ενώ οι κάτοικοι απειλούνται με λοιμό και παίρνουν και ακόμα μια φορά τους δρόμους για αναζήτηση καταφυγίου, παρότι δεν υπάρχει ασφαλής τοποθεσία στη Γάζα, όπως διαπιστώνει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Στο μεταξύ νέα πειρά κατά του Μπενιαμί Νετανιάχου εξαπέλυσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, λέγοντας πως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργό είναι προορισμένο να πεθάνει στη φυλακή, όπω ο Ράτκομ Λάντιτς, ο καταδικάστηκε σε ισόβια κάθυρξη για τη γενοκτονία τη Εμπρένιτσα. Αργά ή γρήγορα, ο σφαγέα τη Γάζα, Μπέντζαμι Νετανιάχου, αλλά και όσοι συμμετέχουν στη γενοκτονία στη Γάζα, θα περιμένουν το ίδιο τέλο, είπε μεταξύ άλλων ο Ερντογάν κατά τη διάρκεια ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του Κόμματο Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη, αφού αναφέρθηκε στου υπεύθυνου για τη γενοκτονία τη Εμπρένιτσα, που περιμένουν, όπω είπε, να πεθάνουν στη φυλακή. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διαμαρτυρίε για τον πόλεμο στη Γάζα. Στη Θεσσαλονίκη εκατοντάδε άνθρωποι συμμετείχαν χτε το βράδυ σε πορεία αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό. Άλλωστε, την Τετάρτη 15 Μαου συμπληρώθηκαν 76 χρόνια από την Ακμπα, την καταστροφή όπω χαρακτηρίζουν οι Παλαιστίνοι, την εξαναγκαστική μαζική έξοδο του αραβικού πληθυσμού έπειτα από την εγκαθίδρυση του κράτου του Ισραήλ το 1948.